Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ. Και σήμερα παίζουμε Forever Alone Graft επεισόδιο 13. Αγνοήστε λίγο, αυτά εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο έφτιαξα εγώ, δεν είναι texture pack. Δεν ξέρω αν θα βάλω download, απλά έχω αλλάξει αυτό το σπαθί, την αξίνα και το άξι το οποίο... φύγει από εδώ. Το οποίο δεν βγήκε αρκετά καλό, μπορώ να πω. Και... Δεν ξέρω. Αυτό πολύ Power Ranger θυμίζει, αλλά... Δεν ξέρω, θα το κρατήσω ίσως. Ίσως κάνω αλλαγές, ίσως βάλω download. Δεν θα είναι texture pack. Μόνο αυτά θα αλλάξω, μόνο τα αντικείμενα. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο βρέγαμε αυτό το spawner. Ένα στα σχόλια μου έγραψε σαν challenge, θα δείχνει τώρα λογικά στην οθόνη, βρες δεύτερο spawner και κάνω double spawner. Για καλή μου τύχη, πριν διαβάσω το σχόλιο, τέλος ψεύσε. Για καλή μου τύχη, τσεκάρετε. Ένα εδώ. Αυτή τη στιγμή θα παρακαλέσω τον Γούναρη να απομακρυνθεί μακριά από τις οθόνες. Στην περίπτωση που σπάσει κάποια. Τα νεύρατε. Λοιπόν. Άκουσα ζόμπι. Δεν ξέρω αν θα το φτιάξω από τώρα. Άμα θα φτιάξω, θα αρχίσω να χτίζω. Να φτιάχνω, αλλά το σημερινό challenge. Να πω για τα challenges. Πρώτη φορά έλαβα τόσο καλά challenges. Ζήτησα και άλλες φορές σε παλιά βίντεο να πάρω challenges και συνήθως ήταν μαλακίες. Και στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν αρκετά καλά, μπορώ να πω. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν αρκετά καλά. Και από όλα αυτά, εγώ διάλεξα ένα το οποίο δύσκολο να το κάνω στο πρώτο επεισόδιο, αλλά θα προσπαθήσω. Λογικά αυτή τη στιγμή είναι στην οθόνη από τον κύριο Σταύρο και μας λέει: φτιάξε ένα cow farm. 64 iron, ένα stack spruce wood. Και να μαζέψω δύο stacks από cobblestone. Τώρα, θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρω. Για καλή μου τύχη, είχα ήδη ένα stack από cobblestone και κοντεύω για το δεύτερο, οπότε το πρώτο challenge σχεδόν τέλειωσε. Και σκέφτομαι να κάνω τη βάση μου υπόγεια, εδώ πέρα κοντά κάπου. Γεια σου, μας βρήκες επιτέλους. Σε άκουγα τόση ώρα, αλλά δεν μας έβλεπες. Προφανώς προσπαθούσε να μας βρει, αλλά ατύχησε. Γιατί μας βρήκε. Και πέθανε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πάω να βρω iron. Iron, λέτε για iron. Πρώτα, iron. Μπορώ να κάνω... Έχουμε και το πράσινο. Οπ, μικρό ζόμπι το ακούω. Το ακούω, είναι πάνω. Το ακούω το μικρό το ζόμπι. Φαγητό και άλλο πράσινο, δεν παίρνω το δεύτερο. Πού έρχεστε εσείς, πού. Υπάρχει κάποιο ζόμπι spawner. Άμα έχει και ένα ζόμπι spawner θα ήμουν ακόμα χαρούμενος. Ή ακόμα πιο... Οικογένεια ολόκληρη ήρθε πάλι. Αλλά κάτι στο διάλογο. Πες μου ότι δεν έχει άλλα, σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν έχει άλλα. Αυτό έλειπε. Ελπίζω να ακούγεται ήχος τουλάχιστον. Γεια σου μικρό και άθλιο και άσχημο και κακάσιμο ζόμπι. Ελπίζω να πέθανες βασανιστικά. Γεια σου. Γεια σου. Υπήρχαν πάρα πολλά comments που λέγατε να κάτσω τη νύχτα με ένα σπαθί, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Το οποίο λογικά θα το κάνω από το επόμενο επεισόδιο. Fuck my life and call me Julie. Fuck my life. Λοιπόν, μια αγελάδα εδώ, μια εκεί. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε το cow farm. Τη φάρμα με τις αγελάδες μπορούμε να την κάνουμε. Ψοφίστε εσείς, ψοφίστε. Ωραία. Έχω να μαζέψω και ένα stack από wood, από ό,τι λέει ο κύριος Σταύρος. Οπότε ας γυρίσω πίσω να κάνω ένα axe, να δείτε και το axe πως το έκανα. Βέβαια, είναι παραπάνω battle axe εκείνο παρά να μαζέψεις, ξέρω εγώ, axe για να μαζέψεις ξύλο, αλλά τέλος πάντων. Τσεκάρετε. Πώς σας φαίνεται, βέβαια υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες τις οποίες θα προσθέσω, αλλά όχι ακόμα. Και δεν είναι η καλύτερη ιδέα να μαζέψω ξύλο τη νύχτα, αλλά δεν έχω και άλλη επιλογή κιόλας. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Έχουν ήδη φτάσει τα 5 λεπτά στο βίντεο. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο βίντεο σήμερα, δεν ξέρω. Πρώτη φορά θα μείνω σε Snow Biome και δεν ξέρω αν το απολαμβάνω αυτό. Δεν ξέρω τι παίζει. Επίσης, μην ξεχάσετε να αφήσετε προτάσεις για το τι να κάνω στα επόμενα επεισόδια κάτω στα σχόλια. Την καλύτερη πρόταση, όπως έκανα και σήμερα, θα την επιλέξω και θα την βάλω στο επόμενο βίντεο.
Ευχαριστούμε τον Σταύρο για την, αυτή, για την καλή του πρόταση, γιατί συνήθως λέτε εξωφρενικά πράγματα του τύπου βρες 600 διαμάντια, το οποίο μου προτείνατε να πάω να κάνω μάνι για διαμάντια και θα μπορούσα να πω, ξέρω εγώ, για δεύτερο επεισόδιο. Είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά τυχερό για να το κάνω αυτό, οπότε θα, λογικά ίσως να βρίσκα. Αλλά αυτό μου αρέσει το challenge παραπάνω. Ίσως να μην ήταν το καλύτερο challenge, αλλά ήταν ότι καλύτερο για το δεύτερο επεισόδιο. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να το, να το κάνω. Επίσης κάποιος άλλος μου είπε να πάω στα 20 level, οπότε θα κάνω και εκείνο το challenge. Ό,τι φαίνεται. Και είναι έτοιμο να σπάσει, να σπάσει, πες, πες μου ότι έχω και το άλλο πάνω. Έχω και το άλλο. Α, να τι ξέχασα, δεν έκανα τα wooden. Λοιπόν, μάζευε γούδι και σκάσε τώρα. Μάζευε γούδι και σκάσε. Πρέπει να, να κάνουμε το challenge. Πρέπει να το τελειώσουμε. Ή τουλάχιστον το μισό. Τουλάχιστον. Ένα 50%. Αχ. Πώς ήταν η μέρα σας, παιδιά? Τι λέει? Πώς θα περάσετε? Τι κάνατε σήμερα? Α, όχι, ξέχασα, δεν μιλάει στρίμα. Ω, πέταξε iron. Πέταξε iron. Πέτα μου το iron πίσω. Κρύβω το iron πίσω. Κρύβω το iron πίσω. Κρύβω το iron πίσω. Για μοιάζει, creeper. Μαλάκες, πόσα τέρατα. Και είναι στο normal, δεν είναι καν hard. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν βάζω ούτε ένα torch κάτω. Το γιαστείο δεν βάζω torch. Μην καταστρέψει την περιοχή την οποία δεν θα επισκεφτώ ποτέ ξανά. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, μπορεί να μείνουμε εδώ πέρα. Δώσουμε το iron, το χρειάζομαι για το challenge. Ξέρουμε ότι η Αγελάδα έχει εδώ. Βασικά πάμε κάτω για iron, πάμε κάτω για iron. Ας το wood, ας το wood για μετά, πάμε κάτω για iron. Έχουμε και αρκετό φαγητό τώρα. Τα ζόμπι, πάμε για iron. Σπονεράν, πού σπονεράν? Όχι, σκελετό. Σπονερά εδώ μέσα, όχι. Κάτσε το κλειστό τουλάχιστον να μην σπονάρουνε. Και μπορούν να βγουν τέτοια φάση. Ακούω σκελετό, αλλά δεν ξέρω από πού είναι. Για καλό και για κακό όμως. Δεν μας φτάνει. Δεν μπορεί να βγει. Υπάρχει πουθενά μέρος που να πηγαίνει προς τα κάτω. Θα χρειαστεί να κάνουμε strip mining από ό,τι φαίνεται. Στο σημερινό επεισόδιο, το οποίο είναι λίγο βαρετό, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω. Θα μαζέψω τις αγελάδες. Είπαμε, έχω να κάνω και cow farm. Νάτος, σε άκουγα τόση ώρα. Μην νομίζεις ότι σε αγνώ. Μην νομίζεις ότι σε αγνώ, σε άκουγα. Oh fuck. Εσύ πού πας ρε, πού πας, έλα εδώ. Έλα εδώ. Άκουσα και Enderman. Γιατί να τη φέρω, ναι, να τη φέρω εδώ μέσα, καλά θα ήταν. Μίτσο, έλα κάτω. Έλα εδώ. Ωραίος, έλα, κολούθα, κολούθα Μίτσο. Έχουμε να κάνουμε και φάρμα, για σένα. Άντε, ποιος τη χάρη σου, έλα. Έλα, κολούθα, κολούθα Μίτσο. Καλά θα ήταν να φέρουμε και αγελάδες εδώ, καλή φάση θα ήταν. Μίτσο, εσύ είσαι ο Μίτσος. Θα σου ονομάσω αργότερα, δεν έχω αρκετό iron τώρα για να κάνω anvil. Λοιπόν, Μίτσο, εσύ θα πας εδώ κάτω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εδώ πέρα είναι η θέση σου από εδώ και πέρα. Εδώ κάτω θα ζήσεις, εδώ κάτω θα αναπνέεις, εδώ κάτω θα γαμιέσαι. Με τις άλλες αγελάδες για να κάνετε παιδάκια. Μίτσο. Έλα, Μίτσο. Keep walking, Μίτσο. 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 Και τώρα είσαι παγιδευμένος εκεί για το υπόλοιπο της ζωής σου. Πώς νιώθεις? Θα φέρω και έναν αρίστο, μην αγχώνεσαι. Δεν θα είσαι μόνος τουλάχιστον. Θα έχεις παρέα. Λοιπόν, έχουμε συνολικά πόσο iron? Τρία. Έχουμε τρία iron. Κοντεύουμε δύο stacks. Κοντεύουμε ένα stack από αυτό. Σχεδόν είναι τελειωμένο το challenge. Είναι και η φάρμα έτοιμη σχεδόν. Δηλαδή ένα 50% από όλα έχουμε. Τώρα θα πάμε για wood. Ξημερώνει, πάμε, πάμε να βρούμε άλλη σπηλιά. Τα coordinates είναι 290-360. 290-360 είναι εδώ. Το θυμάμαι αυτό. Από εκεί πέρα δεν νομίζω να πάει κάπου. Νομίζω κύκλο κάνει εδώ, έτσι. Όχι, δεν κάνει καν κύκλο. Πάμε πάνω.
φεύγουμε πάνω, δεν θέλω να κάνω strip mining. 290-360 λοιπόν. Ακόμα και να χαθώ, θα δω το βίντεο και θα βρεθώ. Γεια! Λοιπόν, είχαμε... Πω πω ρε μαλάκα, χαμός γίνεται εδώ πέρα. Και άλλες αγελάδες έχουμε εδώ. Οκ, πάμε να κάνουμε αντιφάρμα. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Follow me. Follow me. Ας είσαι ο αρέστος. Εσένα δεν σε χρειάζομαι. Σε κάτσε εκεί μόνος. Ακολουθώ. Ακολουθώ, Μίτσο. Πάμε στο Μίτσο βασικά. Ας είσαι ο αρέστος. Οκ. Είναι neutral ακόμα. Δεν μπορεί να επιτεθεί. Οκ. Έλα. Έλα γαμώ. Είσαι και χαζός τον αρέστο. Όχι μόνο χοντρός. Έλα. Έλα. Έλα, πάμε. Έλα, αρίστο. Τράβα. Τη γαμή σου. Στο διάλο. Αρίστο, έλα εδώ. Αρίστο, άμα αυτό ακούει. Έλα, έχει μάμ. Αρίστο, έχει μάμ. Έλα. Έλα, γάμο τα κιλά σου, ρομοσχάρι. Έλα, πάμε. Έλα, έλα, βόδι, πάμε. Έλα. Έλα, μπορείς, πιστεύω σε σένα. Έλα, έλα Αρίστο. Έλα. Κοντεύουμε, κοντεύουμε Αρίστο, κοντεύουμε. Κοντεύουμε, κοντεύουμε. Έλα, το έχεις, το έχεις, το έχεις. Έμπα μέσα τώρα. Έμπα μέσα, έμπα μέσα. Πάνε με το Μίτσο και κάντε λίγο gay sex. Επειδή Μίτσος ένας, Αρίστος ο άλλος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ας επεκτείνουμε το χώρο γιατί μάλλον είστε βόδια και δεν χωράτε εκεί μέσα. Μην αγχώνεσαι, πάρε, πάρε μάμ. Δεν φαίνονται τα particles, έχω βγάλει τα particles στο βλάκες. Και ειδού το πρώτο μωρό στο Forever Long Craft. Ωραία, πάει το ένα challenge, πάει το cow farm. Τώρα έχουμε να μαζέψουμε ένα stack από wood. Δεν προλαβαίνω. Σε καμιά περίπτωση δεν προλαβαίνω να κάνω το challenge, ούτε καν με τρία iron ειδικά. Τουλάχιστον προσπάθησα. Τουλάχιστον προσπάθησα, κύριε Σταύρο. Ελπίζω να προλάβω να κάνω το wood και το... και το cobblestone, γιατί 64 iron σε καμιά περίπτωση. Όχι, ούτε καν. Ήμουν άτυχος βασικά γιατί ήταν και χάλια η σπηλιά, οπότε λυπάμαι. Λυπάμαι. Λυπούμε γάρ. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να αφήσετε τις προτάσεις σας και βρείτε μας στο facebook.com/hellenicgaming και σύντομα hellenicgaming.gr, όπου θα ποστάρω τα βίντεο εκεί πέρα και τις ερωτήσεις και τα live streams και όλα εκεί μέσα. Τσεκάρετε στο Facebook, δηλαδή θα είναι κάτω όλα στο description τα links. Τσεκάρετε. Δεν τελειώσαμε ακόμα, μην αγχώνεστε. Έχουμε άλλα 2 λεπτά πάνω κάτω. Αν εξαιρέσετε και το intro βέβαια. Και αν εξαιρέσετε ότι μπορούσαμε να έρθουμε εδώ πέρα και να κάνουμε λίγο mine. Μπορεί στο επόμενο επεισόδιο. Ή μπορεί να παίξω λίγο τώρα off camera, να μαζέψω λίγο iron, καταλάβετε. Έτσι να είμαι έτοιμος. Λογικά στο επόμενο επεισόδιο, άμα προλάβω να κάνω ένα μικρό challenge, θα κάνουμε και ένα και το skeleton spawner. Το μισό τουλάχιστον, γιατί πάλι δεν θα προλάβω. Θα το κάνω off camera. Έλα, έλα. Άνετα, πιστεύω ότι άνετα. Έτσι σπάζε, σπάζε το grass, το dirt. Έτσι και τα leaves. Στα αρχίδια σου. Στα αρχίδια σου, base. Πιστεύω, βασικά όχι πιστεύω, θα τελειώσω το μισό challenge. Χωρίς το iron. Έχει πόσα γελάδες ρε φίλε, μια χαρά είμαστε εδώ. Και θα το σκάψω λίγο κάτω, το κάνω πιο ωραίο. Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω, ανάλογο στη όρεξη έχω. Λοιπόν, το challenge με το wood ολοκληρώθηκε. Τώρα πάμε για το cobblestone και κλείνουμε το βίντεο για σήμερα. Για σας είναι Τετάρτη. Και Τετάρτη ξεκινάω σπουδές. Για μένα τώρα είναι Δευτέρα βέβαια. Δύο μέρες πριν το γυρνάω. Τετάρτη, πότε θα έρθει. Βασικά είναι Τετάρτη. Κοίτα, πιστεύω να ήταν γαμάτη μέρα, ελπίζω. Πάρ το γούτσο. Παραπάνω από ένα stack, κύριε Σταύρο. Και θέλουμε άλλα 40 πάνω κάτω. Βασικά 38 ακόμα. Cobblestone. Κατά τη διάρκεια που μπαίνει μαζί με το Cobblestone, θα σας πει μια ιστορία. Πώς ξεκίνησε τις πρώτες του μάχες Pokémon. Ήταν μια φορά ένας παππούς ο οποίος πρόσφερε καραμέλες μαζί με ένα Game Boy στην λαϊκή και ο Μπέις μέσα στην περιέργεια πήγε να το αγοράσει. Δεν ξέρω τι λέω αυτή τη στιγμή, την ιστορία την βγάζω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βγει καν ιστορία.
Και αγοράζοντας βέβαια στην καραμέλα, πήρε και το Game Boy, το οποίο όλο τυχαίως δούλευε καλά, για κάποιο λόγο. Ήταν το Game Boy το Color, το κίτρινο, μαζί με μια κασέτα, τη Red, εκείνη που ήταν από τις μεγάλες κασέτες, η Charizard, η πρώτη του κασέτα Pokémon. Και καθώς ξεκίνησε τις περιπέτειές του στον κόσμο των Pokémon, πήρε το Charmander, μετά το Charmander πήρε ένα Pikachu, μετά πιασε ένα Beedrill, ρατάτα και τα εξέλιξε όλα αυτά. Τελειώνοντας όμως το quest, θα μαζέψει δύο stacks που κόμπλουσαν παραπάνω από ένα stack από Spruce Wood και να κάνει και ένα καλό farm. Κλείνει έτσι το επεισόδιο Base και ελπίζει να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!